工作的对。Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, καλό φθινόπωρο σας εύχομαι. Ξεκινάει η νέα σεζόν για το κανάλι, ελπίζω όλοι να ξεκουραστείτε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εγώ ξεκουράστηκα, γύρισα τώρα πρόσφατα, πήρα πολύ αργά διακοπές. Το κανάλι είχε ένα κενό, όπως θα είχατε διαπιστώσει, από τα μέσα Ιουλίου, από το επεισόδιο που είχα κάνει το τελευταίο στους φίλους Ανδρέα και Στέλιο, το Constant Honey Groom Tour. Έκτοτε δεν μπόρεσα να ανεβάσω επεισόδια, γιατί δυστυχώς αλλάξανε παιδιά λίγο τα επαγγελματικά μου και ο ελεύθερος χρόνος μίκρινε κι άλλο. Οπότε και λίγο καλοκαίρι, λίγο το μυαλό πιο έξω, στη βόλτα, η διάθεση διαφορετική, δεν είχα τόσο πολύ και το χρόνο λοιπόν και την ευκαιρία να κάνω βιντεάκια. Ξεκινάει η νέα σεζόν. Θέλω απλά να πω ότι στη νέα σεζόν δεν θα περιμένετε κάθε Κυριακή βίντεο, γιατί όπως προείπα έχει δυσκολέψει ο ελεύθερος χρόνος. Δηλαδή δεν θέλω να σας σταντάρω ότι ξεκινάμε τη νέα σεζόν και κάθε Κυριακή θα περιμένετε ένα επεισόδιο. Μπορεί να έχω χρόνο και να κάνω δύο επεισόδια σε μια εβδομάδα, μπορεί να μην δεν έχω όμως και να κάνω ένα επεισόδιο το μήνα ή ένα επεισόδιο κάθε 2-3 εβδομάδες. Θα δείξει, δεν θέλω να είμαι προκατελημένος, πάντα θέλω το καλύτερο για το κανάλι και για τους φίλους που με ακολουθούν και με υποστηρίζουν. Θέλω να βγουν ωραία επεισόδια. Έχω ήδη στο μυαλό και υποκατασκευή βασικά κάποια πολύ δύο δυνατά επεισόδια που έρχονται, μια τεράστια συνεργασία που θα ταράξει τα νερά και θα συζητηθεί πάρα πολύ στην ελληνική ρετρό κοινότητα και εμεί. Δεν θέλω να σποιλάρω περισσότερα. Θα το δείτε ξαφνικά μια μέρα μπαμ αυτό το πράγμα μπροστά σας σύντομα. Και επίσης ξεκινάμε με ένα πολύ χαλαρό επεισόδιο. Δεν είναι κάτι super wow γενικά όπως ήταν τα τελευταία επεισόδια που είχατε συνηθίσει, τα δυνατά. Ένα χαλαρό επεισοδιάκι. Και πριν πάω εκεί να σας επενθυμίσω ότι υπάρχουν και οι συνεργάτες του καναλιού, οι 8 Pins, για διάφορα modding σε κονσόλες, σε διάφορα τέτοια σκηνικά, να μην ξεχνάτε, 20% δείχνοντάς τους απλά ότι είστε συνδρομητές στο κανάλι, σε κάποια PM, σε κάποια συνομιλία κτλ. Και επίσης και 20% έκπτωση σε όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στο eBay Store του Zartan's Toy Store. 20% έκπτωση 8 Pins, 20% Zartan's Toy Store. Όλες οι περιγραφές υπάρχουν στα links του καναλιού με όλα μου τα ωφέλιμα links που είναι, έχω το site, το Console Hunter, οτιδήποτε άλλο θέλετε, πάρα πολλά links υπάρχουν εκεί. Επίσης, πέρα από sponsors, μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω στην μεγαλύτερη ελληνική retro ομάδα στο Facebook, η οποία είναι η Retro Video Games Greece, όπου εκεί είμαι διαχειριστής, όπως έχω πει και σε περασμένο επεισόδιο, μαζί με πολύ καλούς φίλους, συλλέκτες, που έχω κάνει ήδη room tours επεισόδια σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν μία ομάδα για να συζητάμε καθημερινά για το αγαπημένο μας χόμπι, τα retro, και υπάρχει και μία δεύτερη σελίδα, η Retro Video Games Greece Buy Sell Trade, όπου εκεί μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις, να πουλήσετε αντικείμενα και να αγοράσετε σαφώς αγαπημένα retro video games. Μην ξεχάσετε λοιπόν, και σε αυτά υπάρχει περιγραφή κάτω στο link. Πατήστε να μπείτε στις σελίδες, σας περιμένω εγώ και οι υπόλοιποι παρέντων εγχειριστών. Τώρα, τι έχουμε εδώ σήμερα. Σήμερα αυτό είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο donate, fan mail από ένα φίλο του καναλιού, ο οποίος, παρότι εγώ είμαι της θέλησης να έλεγα ποιος είναι, ο ίδιος θέλει να μείνει ανώνυμος. Αυτός ο φίλος λοιπόν, επειδή έχει δει τη φάση, είχε δει και τα περιοδικά, τα επεισόδια που είχα κάνει στο παρελθόν, όσοι θυμάστε, αποφάσισε να μου χαρίσει, ή μάλλον και να ελευθερώσει και λίγο χώρο, 86 ρετρό περιοδικά ελληνικά, από αυτά που γουστάραμε, Games, Game Pro, PlayStation Magazine, τεύχη τα οποία δεν είχα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο φίλος πρόσφατα μου είπε, φίλε πάρε τα μάξι σου, έλα στο σπίτι μου, φόρτωσέ τα και στα χαρίζω, γιατί ξέρω εγώ να πάνε σε καλά χέρια, να τα δείξεις και όλα κτλ. Οπότε αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον φίλο που με έκανε αυτό το πολύ όμορφο donate, μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Τα περιοδικά σου φίλε μου θα μείνουν εδώ στη Σεγκοφωλιά και θα τα αγαπήσω και δεν πρόκειται να χαθούν ποτέ κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα περιοδικάκια. Είστε έτοιμοι, εγώ είμαι, και απλά θα τα κάνουμε, να ξέρετε, ένα πέρασμα τα εξώφυλλα. Δεν θα κάτσουμε να τα ανοίξουμε, γιατί είναι 86 περιοδικά. Φύγαμε! Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω από τα πιο λίγα τεύχη, από το εκάστοτε brand. Για αρχή θα δείξω αυτά εδώ. Μου έχει μέσα και ένα τεύχος ξένο, το οποίο έπαιρνα και εγώ, το Game Master.
Και τότε είχαν πάρα πολλά έτσι μέσα βιβλιαράκια, είτε με walkthrough παιχνιδιών, είτε με tips κτλ. Αυτό βλέπουμε λοιπόν είναι για Dead Rising και για Splinter Cell Double Agent. Εδώ βλέπουμε ένα περιοδικό με cheats από το περιοδικό Games. 2008 βλέπουμε και έχει μέσα αυτά τα εικονιζόμενα παιχνίδια. Κάνε παιχνίδι. Το έγκυρο περιοδικό, ασπρόμαυρο. Εδώ μου χάρισε επίσης κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω οι παλιοί θα το θυμάστε αυτό, όσοι ζήσατε δηλαδή εκείνη την εποχή καλά, που υπήρχαν 500 μαγαζιά στην Αθήνα και τα λοιπά και διανομής, θα έχετε έρθει κατά νου με τη Dionic και την Power Systems, ας πούμε την ίδια εταιρεία, ο οποίος αυτός ήταν ένας κατάλογος που υπήρχε παιδιά στα μαγαζιά και έλεγε ας πούμε τις τιμές, εντάξει, τιμή χονδρικής δηλαδή, ήταν για τα μαγαζιά πιο πολύ και έδειχνε για τις πλατφόρμες, ας πούμε PlayStation, τι είναι και τα λοιπά, Platinum, μετά Saturn εδώ. Τιμές βλέπουμε χονδρικής, κάποια παιχνίδια είναι πιο φθηνά, κάποια είναι λίγο πιο ακριβά. Virtual Fighter 2, 3900 χονδρική. Δεν ξέρω αυτό που το βρήκε ο φίλος. Υποθέτω ότι αυτό δεν ήταν για τους πελάτες. Απλά την Dionic και εγώ την Power Systems την έβλεπα μέσα στα περιοδικά, σε διαφημίσεις. Αυτό πιθανόν είναι από κάποιο κατάστημα και δεν ξέρω πώς βρέθηκε στα χέρια του φίλου. Όπως και να έχει, ήθελα να το δείξω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Pixel. Next Generation. Εξωφυλάκι. Επόμενο. Τεύχος 140. Μάιος 98. Έτσι λίγο να βλέπουμε τα παιχνίδια που έχει. Διαφημίσεις κλασικές. Έκθεση Ε3, όλα τα νέα. Θέλω να ψηλό ανοίγω για να βλέπουμε και σχετικές διαφημίσεις λίγο. Road Rush 3D, παιδιά, η ζωή ξεκινά στα 300 με τις μηχανές. Και έτσι είναι. Τεύχος 143, Σεπτέμβριο 1998, 1000 δραχμές, πιο μικρό πλέον το περιοδικό από πριν. Θα δείτε και στα επόμενα περιοδικά ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στο layout των περιοδικών και με διαφορά κάποιων μηνών, για να μην πω και ενός-δυο μήνες ας πούμε. Τι ωραίες εποχές. Άλλο ένα τεύχος, Pixel, Next Generation. Τεύχος 144, 1999. Τι θα παίξετε παιδιά εσείς? Spyro the Dragon, F1, Fifth Element. Διαφήμιση, ακόμα οι ίδιες, πάλι αυτή η τύπισσα. Μετά πάμε σε ένα άλλο περιοδικό, ξένο βασικά. Το Call of Duty 3, βλέπω, Official Xbox 360 Magazine, αγγλικό βέβαια. Ένα ένθετο που ήταν μέσα στο περιοδικό Games, όπως είχαμε δει και το άλλο, το μεταγενέστερο με τα cheats, αυτό είναι για Fighting Games. 1500 δραχμές, βλέπουμε τα Fighting Games που έχει εδώ. Multirama, Grand Theft Auto, το πρώτο παιδιά. Ξέχασα να πω ότι αυτά τα περιοδικά τώρα σας τα δείχνω για τον απλούστατο λόγο. Το κανάλι... Αυτό που έχω φτιάξει είναι πρακτικά για να προσφέρω κάποιες αναμνήσεις, είτε δικές μου, είτε από τη συλλογή μου, είτε από συλλογές φίλων. Οπότε είναι ένα κανάλι που, όπως ξέρετε, βασίζεται πάρα πολύ στην νοσταλγία και στην ανάμνηση. Και τώρα, δείχνοντας λοιπόν αυτά τα περιοδικά,
Σίγουρα κάποιοι θα τα θυμηθούν, κάποιοι θα νοσταλγήσουν, κάποιοι θα θυμηθούν τα εξώφυλλα που τα χαζεύανε να είναι στα περίπτερα και στα ψιλικατζίδικα, είτε κρεμασμένα είτε πάνω σε πάγκους. Εγώ έχω πάρα πολύ όμορφες εικόνες από αυτά τα περιοδικά γενικά, παιδιά. Με έχουν σημαδέψει σε όλη μου την εφηβική και παιδική ηλικία, γενικά τα έντυπα στα περίπτερα, είτε από κόμιξ, είτε από Mickey Mouse, είτε από gaming και αργότερα με PC περιοδικά και μοτοσυκλετιστικά κτλ. Γι' αυτό λοιπόν τα δείχνω, γιατί σίγουρα πιστεύω ότι αν όχι σε όλους, σε κάποιους θα ξυπνήσουν όμορφες αναμνήσεις. Το User, άλλο ένα περιοδικό εποχής, κομπιουτεράδικο βέβαια. Έπαιρνα λίγα τεύχη User, πρέπει να έχω καμιά πεντάδα, δεν έχω παραπάνω. Ήτανε καθαρά για PC, απλά μου το έδωσε και αυτό ο φίλος. Άλλο ένα τεύχος και μάλλον αυτό μου το έδωσε γιατί ξέρω ότι είμαι μεγάλος Fallout fan και εδώ βλέπω ότι έχει αφιέρωμα στο πρώτο Fallout. Είναι το 98 το τεύχος. PC Zone, παιδιά. Συνεχίζουμε. Ένα PC Master, Σεπτέμβριος 1997, τα XCOM, Moto Racer, Extatica 2, δεν το θυμάμαι. Ήμουνα και πισάκας τότε, δηλαδή πιο πολύ εκεί 97-98 γενικά είχα θυμάμαι ψιλοαφήσει λίγο τις κονσόλες και άρχισα να μπαίνω στον κόσμο των PC Games, στο Windows 98-95 τότε κτλ. Ήταν ένας άλλος κόσμος που ξεδιπλωνότανε και γούσταρα πολύ και τα PC Games, κάτι παιχνίδια τύπου Strategy και τα καλά τα First Person, δηλαδή κάτι Quake 2 και αυτά, ήταν τότε μεγάλη πόρωση. Motor Racer 1, βέβαια εγώ έχω το 3 σε original για PC. Να, αυτό το περιοδικό που σας έλεγα πριν, το Games Master, το έπαιρνα από την Ομόνια. Υπήρχαν περίπτερα στην Ομόνια και στο κέντρο γενικά που πουλάγανε ξενόγλωσσο τύπο, είτε ήταν video games, ήταν για extreme sports που γούσταρα και κατέβαινα, για skate, για BMX, για rollerblade, έπαιρνα τέτοια περιοδικά. Και αυτό ήταν ένα από αυτά που βρίσκαμε. Ήταν λίγο πιο ακριβό από τα ελληνικά. Εδώ είναι 2,75 λίρες, αλλά θυμάμαι ότι παίζει να το παίρναμε και 2.000. Ήταν λίγο ακριβό. Και μέσα και αυτό είχε ένα tips book. Είχε δηλαδή πραγματάκια, ωραία. Γινόταν δουλίτσα εδώ σε αυτό το περιοδικό. Τώρα να το ξεφυλίσω, δεν το ξεφυλίζω, γιατί θα κάνουμε άπειρο χρόνο άμα τα ξεφυλίσουμε όλα αυτά. Και ερχόμαστε σε PlayStation Magazine. Έχω καμιά δεκαριά. Τα έχω δείξει το επεισόδιο το αντίστοιχο, πριν 2 χρόνια περίπου. 1,5 πότε ήτανε. Για όσους δεν θυμούνται, το PlayStation Magazine μέσα είχε και το demo. Ήταν δηλαδή official, ήταν με τη συνεργασία της Sony Ελλάς και είχε μέσα κάθε μήνα ένα demo με αυτά τα παιχνίδια. Τα οποία, εντάξει, ήταν καλοδεχούμενα, γιατί όσοι δεν είχαν και τσιπαρισμένα PlayStation, εντάξει, λίγοι βέβαια ήταν αυτοί, όπως και να έχει μπορούσαν να δουν κάποια παιχνίδια κατευθείαν στο release, σε demo. Εγώ θυμάμαι δηλαδή να παίζω σε φίλο Χριστούγεννα του πότε ήταν τώρα βέβαια παιδιά, του 98, το Tomb Raider το 2 μόλις είχε βγει, παίζαμε το demo που ξεκινάει στο σκηνικό τείχος, κατεβαίνει η Λάρα τον κρεμό και αρχίζουν τα πιστολίδια στα κοράκια. Λοιπόν, άλλο PlayStation Magazine που δεν είχα, Playable Demo Tekken 3, η επανάσταση τότε είχε γίνει χαμός με αυτό το beat'em up, είχε έρθει για να δείξει σε όλους ποιος ήταν ο αρχηγός τότε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, παρότι δεν γουστάρω beat'em ups πολύ, το Tekken 3, παιδιά, νομίζω ότι ίσως να είναι το μοναδικό beat'em up το οποίο είμαι τόσο καλός. Γιατί γενικά στα beat'em up, όπως έχετε δει, δεν είμαι καλός και δεν με ενδιαφέρουν. Ιούλιος Αύγουστος 98, δραχμές 2000, αυτό είναι ένα άλλο περιοδικό, το PlayStation Tips, το οποίο είχε και αυτό demo και είναι από τους δημιουργούς, όπως λέει, του PlayStation Magazine, που βλέπουμε γενικά. Θέλω να πω για όσους δεν έχουν δει το περασμένο μου επεισόδιο, διαφήμιση Power Games, είχα το Power Games έξω από το σχολείο μου, στην Γράβα. Έβγαινα το Λύκειο και απ' έξω το Power Games, το μέλι, εκεί, να πας να βουτήξεις το χεράκι στο μέλι λίγο να γουστάρεις. Που λέτε παιδιά, εκείνη την εποχή υπήρχαν πάρα... ο Μιτσί Κώστας στο Kick of Gold. Με ελληνική μετάφραση. Που λέτε, ναι, εκείνη την εποχή, παιδιά, υπήρχαν πάρα πολλά περιοδικά που ασχολιόντουσαν full και παραπεριοδικά μετά του ίδιου εκδότη. Netia Rose εδώ, σε Software Center, το αγαπημένο Software Center. Ίσως κάνω και
κάποιο επεισόδιο στο Software Center. Έχω κάνει ήδη μια συζήτηση με τους υπευθύνους. Βέβαια ήταν πριν τα Χριστούγεννα, το είχαμε λύσει λίγο. Ευκαιρία τώρα που το είδα να ξαναεπικοινωνήσω λίγο με τους ανθρώπους. Να πάω να κάνω ένα επεισοδιάκι εκεί που είχα πει. Για να γουστάρετε. PlayStation Magazine, Τεύχος 24, The Phantom Menace, η αόρατη απειλή, Game Buster διαφήμιση, ναι, διαφημίσεις κλασικές, Software Center, οι τιμές. Τότε σχεδόν όλα τα μαγαζιά γράφανε τιμές στις σελίδες τους. Υπήρχαν πάρα πολλές διαφημίσεις. Tenchu, Stealth Assassins. Πριν τα Assassin's Creed παιχνίδια, υπήρχε και το Tenchu. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Infogul. Και αυτό στην περιοχή μου είχε έρθει, είχε φύγει από τη Ζαΐμη και είχε ανέβει στο γαλάτσι. Και που με έβλεπες να φεύγω μετά το Λύκειο, να παίρνει το λεωφορείο, να ανέβω πάνω στη ΒΕΗΚΟ, να βλέπω στο Infogul απ' έξω στη CRT να παίζουν παιχνίδια για PlayStation. Και αν είχαμε και όρεξη και γούστα ιδιοκτήτης, μπαίναμε να παίξουμε για κανένα διπλό. PlayStation Magazine, Τεύχος 25, Verali 2, πολύ ωραίο το Verali, ειδικά στο PC, το γούσταρα πάρα πολύ. Το Verali το 3 ήταν, είχε βγει στο PC το 2000, θυμάμαι δεν είχα πάει σε έξοδο με το Λύκειο, σε κλαμπ ή σε μπουζούκια κάπου ήταν, νομίζω παιδιά παίζει να ήταν στην Αναβύση, όταν είχε βγάλει εκεί το 2000, εκείνο το άλμπουμ 2001, απαγάπη υπερβολική, είχε βγάλει εκείνο το δίσκο, είχε πάει όλη η τάξη γη και εγώ δεν πήγα, γιατί είχα πάρει το Verali το 3 στο PC και το καίγα και έπαιζα και online και όλες και θυμάμαι έκανα χρόνους, ανέβαινα σε ranking, σε world ranking, κάψιμο, εποχές. Τέλος πάντων, μικροί ήμασταν τότε, κάναμε τα δικά μας. Απρίλιος 98, 1500 δραχμές, βλέπουμε εδώ και τα demo, Cool Borders 2, η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει το Cool Borders 3 εγώ πάρα πολύ. PlayStation Magazine, αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι, το Roll Cage που γύρναγε και ανάποδα, έκανες ό,τι έκανες και μετά γύρναγε τα Maxi Tumba και συνέχιζες πάλι στα τερέν. Ωραίο, ιδιαίτερο παιχνίδι, βλέπουμε εδώ ποια παιχνίδια έχει μέσα. Μάιος 99, καμιά άλλη διαφήμιση. Έλα μωρή Σατουρνάρα, 135.000 το Next Gen. Και κοιτάξτε πόσο είχαν τα περασμένα, ας πούμε, της περασμένης γενιάς. Αυτή ήταν η πρώτη στίβα με τα περιοδικάκια και τώρα μένουν δύο στίβες. Μένει μια πολύ μεγάλη στίβα με Games και μια εξίσου μεγάλη στίβα με Game Pro. Γενικά υπάρχει ένα debate που, εντάξει, δεν είναι debate, ίσως να είναι και η πραγματικότητα, απλά δεν θέλω να θίξω αν τυχόν παρακολουθήσει κάποια στιγμή οποιοδήποτε από τους συντάκτες ή του ενός ή του άλλου περιοδικού. Εγώ μικρός έπαιρνα και τα δύο. Και Games και Game Pro. Και PlayStation Magazine βέβαια. Τα έπαιρνα όλα. Μόνο Sega Power δεν είχα πετύχει ποτέ δυστυχώς. Τα ήθελα, δηλαδή υπήρχαν και μήνες που έπαιρνα και του Μαρτίου το Games και του Μαρτίου το Game Pro. Δηλαδή το χαρτζιλίκι πήγαινε και στις δύο εταιρείες. Δηλαδή τα έσκαγα και στους δύο. Δεν υπήρχε για μένα μονοπόλιο. Μου άρεσε η ποικιλία. Όπως και τώρα γενικά μου αρέσει να μην είμαι focused σε κάτι. Γουστάρω, ας πούμε, πάντα ρε παιδί μου, από όλα τα στρατόπεδα. Όπως και με PS4 και Xbox και τα δύο τα έχω. Θα ξεκινήσω με Games βέβαια. Το Games λοιπόν έχουμε πει ήταν του Ομίλου Τερζόπουλου. Γεια εδώ, όπως και τα Αλμανάκο μεταγενέστερα. Το Games ήταν πρακτικά, το έχω ξαναπεί, η φυσική εξέλιξη των συντακτών που γράφανε στον Όμιλο Τερζόπουλου στο Αλμανάκο και θέλανε, επειδή βλέπαν ότι υπήρχε ψωμί, υπήρχε και μεγάλη πίτα να μοιραστεί στα video games και στα έντυπα, αποφασίσαν να κάνουν αυτό το περιοδικό, το οποίο κιόλας ήταν και μια ιδέα από το monitor PC, ένα σαν ένθετο ας πούμε. Τρίτο τεύχος, παιδιά, δραχμές 600, δεν είχα εγώ το τρίτο τεύχος, εγώ είχα ξεκινήσει από το 7ο τεύχος, το Games. Και πραγματικά όλη αυτή η στίβα εδώ τώρα πραγματικά με έχει υπορώσει που μου έκανε δώρο φίλος. Distraction Derby 2, παιχνιδάρα, το έχω. Το Crash, εντάξει, δεν μου αρέσει από τότε Crash. Καμιά διαφήμιση, ναι, πίσω Sega. Ήτανε τότε και στο πρώτο, για να δω να σας πω ημερομηνία, March 97, εντάξει, ήτανε στο πρώτο χρόνο κυκλοφορίας γενικά αυτά τα μηχανήματα. Τρίτο τεύχος λοιπόν, Games. Θα αφήσω από εδώ αυτό. Πάμε στο επόμενο, 4ο Απρίλιος 97, βλέπουμε,
Soul Blade, Super Διαγωνισμό Sega Saturn, Lysis, Command & Conquer για PlayStation κτλ. Sega Rally στο PC, Dark Savior, πάλι διαφήμιση Sega, Monitor PC, κάποιες άλλες διαφημίσεις, τη CD Media, όπου η CD Media είναι τώρα ο αντιπρόσωπος της Nintendo, όπως γνωρίζετε ή όσοι δεν γνωρίζετε. Πάμε σε ένα επόμενο τεύχος. Manx TT Sega, Tekken 3, Black Dawn, διάφορα, Mayos 97, μαύρο PlayStation, γνωριμία με το απόλυτο λέει εδώ, 600 τι, σελίδες, δραχμές. Πάλι ο διαγωνισμός για το Saturn εδώ. Ωραία εικόνα αυτή από το εξώφυλλο του παιχνιδιού. Συνεχίζει, βλέπω, να έχουμε αναφορά σε Sega, διαφήμιση στο πιστόφυλλο. Αυτό εδώ το εξώφυλλο τώρα το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Το θυμάμαι καλοκαίρι του 97 που είμαι στην Go. 3 μήνες διακοπές και η πρώτη μου δουλειά εκεί. Τρίτη γυμνασίου παιδάκι. Όπως και να έχει, αυτό το τεύχος το θυμάμαι να κρέμεται και το είχα πάρει και το χάσα μετά. Και να που ξαναβρέθηκε λοιπόν στα χέρια μου από το φίλο που μου το χάρισε. Need for Speed 2, MDK, Fighters Megamix, FIFA 64. Πάλι Sega διαφήμιση, η Zegetron τάσκαγε τότε, καλά εκεί. Κάποια άλλα παιχνίδια, διαφήμιση Game Buster. Πάμε στο επόμενο. Games, Tomb Raider 2, χειριστήρια εδώ, Star Fox 64 που ερχότανε, King of Fighters βλέπω κάτω, Carmageddon, Sonic Jam. Εδώ δεν έχουμε πλέον διαφήμιση Sega, βλέπουμε κάποιες άλλες εταιρείες. Πάλι Game Buster, αλμανάκο εδώ παιδιά, που είχε Boomerang μέσα. Apes Odyssey, Pandemonium 2, Resident Evil, Muppet Treasure Island, ECTS 97, Hexen, Legacy of Kain, Lara Croft, Tomb Raider 2, η επιστροφή, η Ελληνίδα λέει Λάρα, Μόνικα Χούκερ, μάλιστα. Εδώ κάτι γίνεται, εντάξει δεν θα πω κάτι άλλο, λοιπόν δραχμές 800, πολυσέλιδο αφιέρωμα, παιχνιδομηχανές, περιφερειακά, PC Games πίσω, διαφήμιση, επόμενο τεύχος, Games, Tomb Raider 2 πάλι λύσεις, κερδίστε ένα Sega Saturn πάλι, τους αρέσει να δίνουν. Αναδρομή στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών 1956-1997, ωραίο αυτό, θα κάτσω να το διαβάσω. Ένα άλλο καλό είναι ότι αυτά τα τεύχη δεν είναι μόνο ότι τα πήρα για να γεμίσω ράφια ή αποθήκη, γιατί όπως βλέπετε είναι και αρκετά και ο χώρος γενικά είναι και ένα ζήτημα και στους περισσότερους που συλλέγουν και σε μένα σαφώς, αυτά τα περιοδικά δεν ξέρω αν θα είναι όλα στο σπίτι, μπορεί να πάνε αποθήκη κάποια βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι θα τα διαβάσω όλα και θα αποκομίσω και κάποιες έξτρα γνώσεις τις οποίες τότε ή είχα προσπεράσει ή δεν θυμόμουν. Γενικά κάνει καλό και από την άποψη ότι που παρουσιάζω και ρετρό πράγματα, σίγουρα από εδώ ίσως να μάθω και κάτι, όχι ίσως, πιστεύω θα μάθω και κάτι περαιτέρω για να μπορώ να το μοιραστώ αργότερα μαζί σας, κάποια πληροφορία, κάτι όμορφο. Α, εδώ Game Boy, κάμερες. Ο Γιοσιμίτσου, παιδιά, εδώ, από το Tekken 3. Πάμε στο Medieval. Έχουμε φτάσει Οκτώβριο του 98, τεύχος 22. Wild 9, το θυμάστε? Το θυμάμαι αυτό το παιχνιδάκι, PlayStation. Ένας στοιχειωμένος υπότης, φαίνει την ειρήνη στη φιλήσυχη πόλη του Gallon Weir, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι λέγανε την πόλη.
Και ακόμα δεν έχω παίξει το remake που βγήκε πέρσι. Συνεχίζουμε με Tomb Raider 3, Δεκέμβριος 98. Οπότε πριν που είπα για το Tomb Raider 2 το demo ήταν, ναι, ήταν 97 παιδιά, συγγνώμη, το μπέρδεψα. Το 3-98, αν και το 3 εγώ το παίξα λίγο καθυστερημένα, το παίξα το 2000, καλοκαίρι του 2000, μόλις τελείωσα τις Πανελλήνιες, έκατσα και γιος με αυτό το παιχνίδι. Fallout 2, αυτά είναι. Ποιος το έφερνε? Group Multimedia. Τέλεια. Οι περιπέτειες στο πιο αγαπημένο roleplay game της χρονιάς συνεχίζονται. Έτσι, η Enclave εδώ, πρώτη μούρη. Τα καλύτερα παιχνίδια της ζωής μου, τα Fallout. Πειρατές βλέπω εδώ, τεύχος 30. Καστλιβάνια. Το Blim, αφιέρωμα του emulator, ας πούμε, το Blim, το project για το PC. Δύο μεγάλοι διαγωνισμοί βλέπω εδώ ψηλά. Homeboy διαφήμιση. Εσείς φοράγατε ρούχα Homeboy? Εγώ φόραγα, γιατί έκανα BMX βασικά και skate και τέτοια. Το Driver, ωραίο παιχνίδι το Driver. Αλλάζει το περιοδικό τώρα. Γίνεται λίγο τετραγωνιζές στα πλάγια. Flat, δεν είναι με το συρραπτικό. Εντάξει, και αυτό έχει συρραπτικό, αλλά αλλάζει η κόλλησή του, αλλάζει η δομή του. Λίγο πιο hardcover. Game Boy Advance, από τα στοιχεία για την 32-bit καινούργια φορετή παιχνομηχανή της Nintendo. Οκτώβριος του 99. Gabriel Knight 3 από τη Sierra, Power Systems που λέγαμε, Dionic, γνωστό λόγο. Κερδίστε ένα Dreamcast. Το 1999 Νοέμβριο, μόλις έχει κυκλοφορήσει και στη χώρα μας, ένα μήνα. Το είχα πάρει εγώ εκεί πρώτη-δεύτερη μέρα κυκλοφορίας, 14-15 Οκτώβρη του 1999, μόλις ήρθε στην Ελλάδα. Ήμουν πολύ πορωμένος, παιδιά, τότε με τον Dreamcast. Έπαιρνα τεύχη για να βλέπω, να διαβάζω συνέχεια τον Dreamcast. Είχα πάθει μεγάλη πόρωση. Μου άρεσε πάρα πολύ το Dreamcast. Βέβαια, από original παιχνίδια τότε πήρα πόσα πήρα, 3-4, γιατί μετά με το No Copy Protection είχαν ξεκινήσει οι γνήσιες κόπιες στον Dreamcastάκι. Εδώ πάμε λίγο πιο πέρα, φεύγουμε λίγο χρονολογικά, είναι το τεύχος 37 και έχει γίνει, δεν έχει πια strap εδώ, είναι όλο κολλημένο, νέο design για το περιοδικό, βλέπουμε δηλαδή και την εξέλιξη του περιοδικού και εδώ είναι, ας πούμε, προφανώς τα πρώτα τεύχη. Εγώ είχα ξεκινήσει, όπως σας είπα πριν, από εδώ. Από το τεύχος 7 και έπαινα μετά. Θυμάμαι αυτό πάρα πολύ έντονα το τεύχος όταν είχε βγει το Resident Evil 2. Θυμάμαι αυτό το τεύχος με το Yoshi 64 που είχε μέσα την βιντεοκασέτα. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Και αυτό το τεύχος το είχα πάρει, το θυμάμαι. Duke Nukem το θυμάμαι και αυτό. Και αυτό με τη Λάρα το έχω. Ωραίο το Games, ρε παιδιά, ωραίο, εντάξει, λέγανε ότι το Game Pro είναι καλύτερο, εντάξει, οκ. Okay. Και εμένα μου άρεσε και το Game Pro και το Games. Ίσα το Game Pro και στην αρχή ήταν μια μετάφραση από το αμερικάνικο ή από το αγγλικό, έτσι, για όσοι το ξέρουν. Μετά, επειδή είδαν ότι πήγαινε καλά, άρχισε λίγο να μπαίνουν και Έλληνες συντάκτες και να παίρνει ένα ελληνικό ύφος το Game Pro. Το Games όμως, αυτό που δεν είπα πριν, ήταν ότι οι συντάκτες ήταν αυτοί του Αλμανάκο και ο Θοδωρής ο Ραυτόπουλος που... Μπορείτε να τον ανατρέξετε άμα έχετε παλιά αλμανάκο στις τελευταίες σελίδες και το δείτε. Επίσης ο Θοδωρής ο Ραυτόπουλος είναι και ο ίδιος κύριος που παρουσίασα στην καραντίνα το επεισόδιο με τις εκπομπές με το υλικό του φίλου Γιάννη που μου κάναμε VHS rip πόσες κασέτες και σας έδειξα εκπομπή Mad Games στο Mad που ήταν συνεργασία του Mad και του περιοδικού Games και ο Θοδωρής Ραυτόπουλος ήταν και ο παρουσιαστής. Εντάξει, πολύ ωραίες εικόνες. Toy Story 2. Το Game Buster πάντως πάντα, ρε παιδί μου, είχε διαφημίσεις. Και είχα επίσης και Game Buster κοντά στο σπίτι μου. Γενικά στην περιοχή μου είχα μέσα σε μια ακτίνα ενός 2 χιλιομέτρων τρία μαγαζιά. Infoworld, Power Games, Game Buster. Λοιπόν, πάμε πάλι. Κέρδισε ένα Dreamcast πάλι.
Donkey Kong 64, Sonic Adventure βλέπω, για Dreamcast έχουν βγει ήδη, NBK 2K, Champions League βλέπω εδώ. Έχω πολλά περιοδικά ακόμα και είμαστε ήδη στα 25 λεπτά. Λοιπόν, Μάιος 2000, Resident Evil 2, για Dreamcast όμως, σαν το port, το remake, το remasteράκι έτσι αυτό, που για μένα πιστεύω ότι είναι η πιο καλή έκδοση, μαζί με το PC. Κέρδισε ένα Dreamcast πάλι, αφήσα μεγάλη, Lara Croft. Θα πάω λίγο πιο γρήγορα για να μην βγει, παιδιά, το επεισόδιο τεράστιο. Games, άλλο περιοδικό, Ιούλιος 2000. Εκεί είναι που κάπου εγώ άρχισα να σταματάω επίσημα να αγοράζω games περιοδικά. Από το 2000 ό,τι έχω είναι μόνο PC Master περιοδικά και αργότερα, δηλαδή συνέχισα να παίρνω PC Master αραιά και που όμως και για παιχνίδια μέσα που είχε ολόκληρα αναπεριόδους, δεν είχε δηλαδή demo πάντα. Και μετά από το 2001 πρακτικά άρχισα να παίρνω μόνο περιοδικά μοτό, 0-300, 2 τροχούς κτλ. Μετά άλλαξε η ζωή μου, ήρθαν άλλα χόμπι, άλλες πορώσεις. Λοιπόν, Οκτώβριο 2000 πάλι, συνεχίζουμε να σπαμάρουμε, κέρδισε ένα Dreamcast. Spider-Man, αυτό το Spider-Man, παιδιά, στο PlayStation 1, το είχα λιώσει, το είχα ευχαριστηθεί. Απίστευτο παιχνίδι, απίστευτο, πολύ καλό αυτό το Spider-Man. Lara Croft σε νέες περιπέτειες, Νοέμβρης 2000, Dino Crisis 2, παιχνιδάρα, παιχνιδάρα όμως, Tomb Raider Chronicles, μάλιστα. Εδώ έχουμε ένα Majora's Mask, όπως βλέπουμε, 72 ώρες για να σώσει τον κόσμο. Εγώ το Majora's Mask δεν το έχω τερματίσει, το είχα τότε. Εντάξει, και ακόμα το έχω, αλλά δεν το έχω τερματίσει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, δεν το τερμάτισα. Αντιθέτως με το Ocarina of Time, παιδιά, Ocarina of Time, το έχω κατευχαριστηθεί, απίστευτο παιχνίδι. ISS, σόκερ. Τι είναι αυτός εδώ ο τύπος, δεν τον ξέρω, ή δεν μου έρχεται τουλάχιστον. Πάλι κέρδισε ένα Dreamcast. Χρονολογία, αλλάζει τώρα εδώ το layout λίγο, έχει αλλάξει και το περιοδικό τώρα. 2001, έχουμε περάσει στα ευρώ, 3,55 παρακαλώ ή 1200, αναλογία. Ξαφνικά λέπτυνε κι άλλο το περιοδικό, κοιτάξτε, μίκρινε. Πιο μανιτζέβελο, πιο μικρό, 2001 πάλι. Τεύχος 52. Tekken Tag. Μάλιστα. Το πίσω τι έχουμε. Τι είναι αυτό, κάποιο παιχνίδι, δεν το θυμάμαι. Για PlayStation 2. Πάλι Lara Croft, το Chronicles. Κόλπα για DVD. Λέει. FRFE. Seidos. Αυτό το παιχνίδι πάντως το θυμάμαι πάρα πολύ, το Black and White, το είχα original για PC, ιδιαίτερο παιχνίδι, όσοι το θυμάστε. Πάλι εδώ κέρδισε ένα Dreamcast, τι γίνεται ρε παιδιά, απλόχερα φεύγανε τα Dreamcast της Zegetron για τον Νίκο Τεριζόπουλο, χαμός ε. Εντάξει, τώρα διαφήμιση βέβαια, ο ένας τον άλλον, εννοείται. Κοιτάξτε εδώ πραγματάκια ωραία. Θήκη για Dreamcast. Προσφορές από 7900, Dreamcast μόνο 47900 ή 140 ευρώ και PS2 179900, παιδιά, ή 527 ευρώ και όλα αυτά το 2001 με το καημένο το Dreamcast να ξεψυχάει τότε και να αρχίζουν να το σκοτώνουν. Pokémon τεύχος, Ιούλιος 2001. Συνεχίζουμε με Lara Croft, το Tomb Raider, που ήταν αυτό το πρώτο reboot, κάπως, γιατί μετά υπήρξε κι άλλο reboot. Game Boy Color πίσω, διαφήμιση, της Dionic πάλι.
Τεύχος 57, Skies of Arcadia, δυνατό παιχνίδι. Εδώ δεν μου αρέσει λίγο η ζωγραφιά, σαν είχαν κατεβάσει την εικόνα από το ίντερνετ και ήταν λίγο κακής ποιότητας και ξεγιασμένη, κάνει λίγο θολούρα. Mist 3, χρόνια πολλά, Sonic, μάλιστα, Game Boy Advance. Τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι όπως τα ξεφυλίζω και σας τα δείχνω, που περνάω δηλαδή τα εξώφυλλα, πηγαίνει το μάτι μου εμένα και γρήγορα κλεφτά στις περιγραφές και πραγματικά με εντριγκάρουν λίγο να τα διαβάσω. PlayStation 3, βλέπουμε το έχουν στο μικροσκόπιο. 2007, φεύγουμε μετά αρκετά, πάμε τεύχος 123, μεγάλο κενό στα περιοδικά. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και αυτά δηλαδή που μου έδωσε και ο φίλος, 86 τεύχη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλάζουν εδώ τα πράγματα. Τώρα θα δούμε άλλα σκηνικά. Tomb Raider, το Anniversary, αυτό που έλεγα και πριν βασικά. Αυτό που είπα πιο πριν με τη Λάρα, από ό,τι είδα, είπα λάθος, ήταν για την ταινία με την Τζολί το Tomb Raider. Αυτό είναι το reboot, το Anniversary. Βλέπουμε πόσο διαφορετική η Λάρα πλέον για PlayStation 3. Lord of the Rings εδώ. Halo 3. Πω πω εικονάρα με το Rocket Launcher. Τεύχος 130, 2007, το 360 έχει μπει στη ζωή μας και μπήκε και στη δικιά μου τότε και άρχισα να γουστάρω πάρα πολύ αυτό το μηχάνημα. Το είχα προτιμήσει έναντι δηλαδή στο PS3, το 360, δεν το μετάνιωσα ποτέ. Πέρασα πολύ καλά με το Xbox 360. Τότε ήταν και τώρα παραμένει νομίζω, όχι, το έχει ξεπεράσει η συλλογή με τα Mega Drive παιχνίδια. Ήταν η μεγαλύτερη μου συλλογή τότε από τίτλους, από original παιχνίδια, δεν το είχα χακάρει κιόλας, δεν ήταν να παίζει κόπιες. Οπότε το 360 ήταν τότε η πρώτη μου κονσόλα που είχα τους περισσότερους τίτλους. Και τους χάρηκα όλους και συνεχίζω να τους χαίρομαι με το compatibility στο Xbox One X. Call of Duty Modern Warfare. Κέρδισε 2 μπουφάν ο Νίλ. Ρε τι μπουφάν ρε μπρο, ρε φύγε ρε μπρο από εδώ, φέρε κανένα PS2. Τι μπουφάν ο Νίλ να μην μας λες. Όπα, να και η Barbie. Για PlayStation 2, DS, Game Boy Advance και Wii. Mass Effect. Λύση Halo 3. Σε Ιανουάριος 2008 έχουμε προχωρήσει λίγο. Lego Star Wars, ξεκινάνε να βγαίνουν τα πρώτα Lego παιχνίδια τότε. Devil May Cry 4, το παιχνίδι του μήνα, Φεβρουάριος 2008, άλλαξε λίγο πάλι το layout του περιοδικού και έχει λεπτύνει επίσης και έχει αλλάξει και λίγο και στα πλάγια από τα περασμένα τεύχη. Πάλι εδώ διαφήμιση, Dionic. Turok. 48 παιχνίδια βολών που δεν πρέπει να χάσεις. Η Λάρα επιστρέφει, Tomb Raider Underworld. Η μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρονικών στον κόσμο, CES 2008. The History Channel, Battle for the Pacific. Viking, Battle for Asgard. Αυτό δεν το έχω παίξει το παιχνίδι, ας πω την αλήθεια. 2 Sony MP3 λέει εδώ και 10 παιχνίδια για PS2 να κερδίσετε. Απρίλιο 2008. DS διαφήμιση από πίσω. Quantum of Solace 2008. Οκτώβριος. Silent Hill Homecoming. Πώς να κερδίσεις ένα Wii και 2 Wii Fit. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Το πήρα πρώτη μέρα κυκλοφορία στο Wii και να έχω παίξει 20 ώρες Wii στη ζωή μου. Sorry, Nintendo. Ιούνιος 2008, Games, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Το έχω σε συλλεκτική για το PS3. Indiana Jones εδώ, καλά εντάξει, αυτά πολύ fan to play παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε έχει αλλάξει ακόμα, είναι λίγο πιο αγνώριστο από έτσι όπως μας είχε συνηθίσει παλιά, φαίνεται λίγο σαν πισάδικο κάπως πια το εξώφυλλο. Καταλαβαίνετε όσοι τι θέλετε να πω, ας πούμε, ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι είναι λίγο πιο διαφορετικό. Υπάρχει μένω τα Windows, Chrome, ο browser της Google. Μάλιστα. Και το τελευταίο τεύχος, το τεύχος 144, Δεκέμβριο 2008,
Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πότε σταμάτησε ο Predicor Games. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σταμάτησε το 11 ή το 11 ή το 10. Αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω ψάξει 100%, αλλά έτσι από κάτι σκόρπια που έχω ακούσει, δηλαδή έχει σταματήσει ήδη πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην τελευταία μας Ντάνα. Και φεύγουμε λοιπόν στην τελευταία Ντάνα, πάρα πολλά τεύχη, Game Pro, και είμαι και πολύ χαρούμενος γιατί μέσα στα τεύχη του Game Pro είναι και το τεύχος 2, παιδιά. Μάιος 1995, εμένα το πρώτο μου Game Pro ήταν το τεύχος 5 του 96, όχι, τι λέω, τεύχος 5. Εμένα το πρώτο μου τεύχος ήταν το τεύχος 5 και χάρηκα πολύ που είδα το 2 και έχει και τόσο ωραία θέματα μέσα που θέλω να διαβάσω. Και ψάχνω το πρώτο τεύχος και από ό,τι είδα έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση στην Retro Video Games Greece και κάποιος φίλος προσφέρθηκε να μου το χαρίσει, αν το έχει βέβαια ακόμα, οπότε περιμένω απάντησή του και αν μου το όντως το έχει και μου το δώσει, θα το βάλω στο επόμενο επεισόδιο που θα βγει, το οποίο θα είναι οι παραλαβές του καλοκαιριού που είχα, και εκεί θα ανακοινώσω και τα fan mails. Έχω δεχτεί κάποια fan mails δώρα από φίλους του καναλιού και πλέον θα ανακοινώσω και τη fan mail διεύθυνση, όποιος θέλει δηλαδή να στείλει κάτι, ένα περιοδικό, ένα leaflet, ένα loose κασετάκι, κάτι που δεν το θέλει και αυτά, θα τα αναλύσω στο επόμενο επεισόδιο, γιατί με πιέσατε πάρα πολύ να κάνω fan mail διεύθυνση και θα δείξω και τα δώρα που έχω δεχτεί το τελευταίο διάστημα από τους φίλους. Πάμε στο επόμενο τεύχος, Game Pro, τεύχος 16, δραχμές 900. Αλλάζει πάρα πολύ τώρα η ποιότητα το περασμένο, φαίνεται σαν μια κακή εκτύπωση από την αλήθεια. Δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό. Φαίνεται ότι είναι δηλαδή λίγο πιο περίεργο, πιο πρόχειρο. Και από εκεί φεύγουμε και πάμε στο τεύχος 20 του Mortal Kombat Trilogy. Κοιτάξτε το ωραίο εξώφυλλο. Μετά πάμε τεύχος 21. Τα προσπερνάω, παιδιά, λίγο γιατί βλέπετε έχει περάσει αρκετή ώρα. Είναι αρκετά τα περιοδικά, είναι 86 περιοδικά και μπρος πίσω που σας τα δείχνω. Έχουμε φτάσει κοντά 40 λεπτό. Αλλά όσοι θέλουν να τα δούνε, θα κάτσουν και θα τα δούνε και θα τα χαζέψουν παρέα με μένα. Τεύχος 22, Μάρτιος 97, Doom 64, παιδιά. Τη θυμάμαι αυτή την εικόνα σαν χτες. Street Fighter Alpha 2, Οδηγή Στρατηγικής, Mighty Morphin Power Rangers για Super Nintendo. Πω, ωραία πράγματα, θέλω να τα δω, ρε γαμώτο. Mortal Kombat 4, πολύ γνωστό εξώφυλλο, παιδιά, αυτό του Game Pro. Σίγουρα θα το θυμάστε οι περισσότεροι. Σεπτέμβριο 97, 1000 δραχμές. Πολλά παιχνίδια μέσα. Το Game Pro έχει αρχίσει ήδη από πολύ νωρίς και μπαίνει σε καλή κόλληση, που αυτό είναι πολύ καλό για τώρα, γιατί όσοι τα έχουν σωσμένα αυτά, η κόλλα κρατάει ακόμα πολύ καλά. Ενώ όσα ήταν με συρραπτικό, με στράπε πολλά έχουν χαλάσει και έχουν ανοίξει. Βέβαια αυτό δεν θέλει τώρα, άμα κάτσεις να το ανοίξεις πάρα πολύ ή να το σκανάρεις, εκεί θα γίνει ζημιά με την κόλλα στο μεγάλο το άνοιγμα. Mortal Kombat 4 λοιπόν. Τεύχος 28, Killer Instinct Gold. Πολλά παιχνίδια βλέπω και εδώ. Διαφήμιση πίσω Saturn, δεν παίζεις, το ζεις. Το ζείτε. Να δούμε και εδώ λίγο τι λέει. Το ζούμε. Και αφού το ζούμε, πάμε να περάσουμε στο επόμενο, που είναι Ιανουάριος 1998. Δώρο λέει αφήσα ημερολόγιο, Sega World Wide Soccer του 98. Σφραγής διπλότητα με 5 αστέρια, Sega Saturn, προώθηση. Τη θυμάστε, πιστεύω, αυτή την εικόνα αρκετή. Τώρα λέει, η Sega επιλέγει και εγκρίνει για το Saturn μόνο τα καλύτερα παιχνίδια. Των 5 αστέρων και τα λοιπά. Game Pro, συνεχίζουμε. Τεύχος 39, Σεπτέμβριο 1998.
Φόρμουλα 1, για τον 1964, τον Grand Prix. Είχε γίνει λίγο χαμός με αυτό το παιχνίδι και ας ήταν και μια φόρμουλα. Batman and Robin βλέπω εδώ. Πάμε εδώ για Zelda, παιδιά. Ocarina of Time, πολύ ωραίο τεύχος. Δώρα αφήσα λέει του Rock 2. Διάφορα εδώ reviews, Motor Racer 2, G-Darius, NASCAR 99, Mortal Kombat 4. Τεύχος 49, Ιούλιος, Αύγουστος 1999. Συλλεκτικό ένα από τα δύο εξώφυλλα. Οπότε μάλλον τότε κυκλοφόρησε με δύο διαφορετικά εξωφυλάκια. Ή είναι μπρος πίσω, όχι, αυτό είναι. Wipeout 3, Need for Speed, Αφίσα, Gran Turismo 2, Resident Evil 2, Spyro the Dragon 2, πολύ ωραία παιχνίδια, οδηγεί για Street Fighter Alpha, Game Buster διαφήμιση, Final Fantasy 8, τέχος 53, Δεκέμβρης 1999, 1200 δραχμές, έχει αυξηθεί λίγο η τιμή. Akuji the Heartless, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Marvel vs. Capcom για Dreamcast, εντάξει, παιχνιδάρα τα σπάει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά για αυτό. Infostores, δεν το θυμάμαι αυτό. Infostores, μάλιστα, αφού το λέει, έτσι θα είναι. Game Pro Resident Evil 3 Nemesis, με την Jill, Φεβρουάριος 2000. Ωραίο παιχνίδι, το χάρηκα τότε. Χάρηκα και το γρήγορο remake πρόσφατα που βγήκε, του 3. Συνεχίζουμε εδώ, τέχος 57, Απρίλιο 2000. Resident Evil 2 Gen 64, θέλω να το διαβάσω αυτό. Υπάρχει λόγος, λόγω για την κασέτα που είχαν συμπιέσει το παιχνίδι, να δω τι γράφουν οι συντάκτες για αυτό το port του 64. Soul Calibur Dreamcast, οδηγή στρατηγικής. Resident Evil 3 Nemesis, πάλι εδώ. Έχει ταράξει λίγο τα νερά αυτό το παιχνίδι τότε. Το γουστάραμε όλοι. Πάλι Resident Evil 3 Nemesis, τρίτη φορά καπάκια, σαν οδηγό στρατηγικής αυτή τη φορά. PlayStation 2, sorry, μια πρώτη ελληνική παρουσίαση. Και Crazy Taxi, που προφανώς είναι για τον Dreamcast. Worms Armageddon. MDK. Θυμάστε το MDK. Το παίζα στο PlayStation βέβαια, το 1, εδώ είναι το 2 για το Dreamcast. Τεύχος 59 Ιούνιο 2000. Donkey Kong 64 βλέπω. Soul River για Dreamcast, Tomb Raider για Dreamcast. Δεύτερο μέρος, Resident Evil 3 Nemesis, το Guide. Για πάμε έτσι λίγο γρήγορα ρε παιδιά, να δούμε. Να είμαστε. Όχι, εδώ είναι το 2. Review. Μακροβασί. Θέλω έτσι λίγο να δω πώς είναι. Να το, εδώ. Πόσο μ' άρεσε αυτά τα guides. Με εικόνες, βλέπουμε τώρα εδώ. Εικόνες, περιγραφές, τι είναι αυτά που βλέπουμε στους ορόφους. Τι ωραίες εποχές ρε παιδιά. Γιατί δεν υπάρχουν πια αυτά, γιατί αυτό το ίντερνετ τα ισοπαίδωσε όλα ρε γαμώτο. Ισοπαίδωσε πολύ ωραία πράγματα, χειροπιαστά πράγματα, όμορφα. Έπαιρνες CD μουσικής, έπαιρνες δίσκους, έπαιρνες βιβλία, έπαιρνες περιοδικά. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, τα έχει καταστρέψει όλα, όλα σε digital μορφή. Καλά θα μου πείτε, δεν θα γίνουν digital τώρα τα παιχνίδια σύντομα και δεν θα έχουμε να πιάνουμε το case. Βλέπω να βγαίνουν μόνο οι συλλεκτικές σε λίγα χρόνια. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που εγώ δεν γουστάω να τα πολύ λέω αυτά. Να μπαίνω σε τέτοιες συζητήσεις. Προτιμώ τα κατάλληλα τον εαυτό μου. Αφήνω άλλα κανάλια να μιλάνε για αυτά. Games Club. Μάλιστα, μην το ξεφύγω άλλο. Πολύ μεγάλο πάντως το guide. Και Pokémon Stadium εδώ που είδατε. Perfect Dark. Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2000. Οδηγός μιας μεγάλης έκθεσης, οδηγός στρατηγικής, το Code Veronica, παιδιά, έτσι. Και το Dreamcast, προφανώς, που ήταν exclusive Dreamcast στην αρχή, το Veronica, και γι' αυτό το είχα πάρει original αυτό το game τότε. Άλλη διαφήμιση, τη Zegetron. Για το Dreamcast.
Πάμε Φεβρουάριο 2001, ξεκινάει ένα Sky Meet το Xbox σιγά σιγά, παιδιά. Μπαίνει νέος παίχτης στο παιχνίδι. Pokemon εδώ, διαφήμιση. Μάρτιος 2001. Final Fantasy X, PS2, Half-Life. Οι κονσόλες νέας γενιάς που έχουν το Half-Life, παιχνιδάρα. Πιστεύω το Half-Life ίσως ήταν... Παντάκι, αντιγραφή εδώ, διαφήμιση για αντιγραφές. Πιστεύω το Half-Life ήταν τρομερό shooter παιχνίδι που ήταν και πολύ μεγάλο και μου είχε φάει πολύ διάστημα να το τερματίσω το πρώτο στο PC και πραγματικά όταν τελείωσε είχα στεναχωρηθεί. Τέλος πάντων, Game Boy Advance, πρώτη ελληνική παρουσίαση, Gran Turismo 3, Demo CD βλέπω κιόλας, Capcom vs SNK για το Dreamcast κάτω. Πιάσε με το βράδυ αν μπορείς. Gotta catch them all, μάλιστα. Και τελειώνουμε. GamePro, τεύχος 70, Ιούνιος 2001, 1500 δραχμές ή 4,40 ευρώ. Daytona USA Dreamcast, Point Black PlayStation, Quake 3 Revolution PS2, Fighting Vipers 2 Dreamcast. Το Xbox ετοιμάζεται, λέει, για τη μάχη. Δώρο CDR. CDR τι εννοεί? CDR Unity, CDR δισκάκι. Πάλι Pokemon εδώ. Βρε μανία με αυτά τα Pokemon. Αυτό είναι ένα ωραίο εξώφυλλο. Μου αρέσει πολύ αυτό. Το είχα δει και τις προάλλες που πήρα τα περιοδικά. Οδηγή στρατηγικής βλέπω κάτω για αυτά τα παιχνίδια. Αλλά το εξώφυλλο αυτό είναι πολύ όμορφο. Και μην σας πω, μόλις τελειώσει το βίντεο θα μπορώ να διαβάσω εδώ τι έγραφε για αυτό. Nintendo GR, διαφήμιση βλέπω. Επίσημος αντιπρόσωπος Nortec πλέον. Δεν υπάρχει η Totsu. Τεύχος 73 Οκτώβριο 2001, Code Veronica X για PS2 προφανώς. Με 2,5 λεπτά παραπάνω FMV και τον Wesker σαν παίχτη να μπορεί να παίξει και κάποια όπλα, το Desert, το English Strike, πώς λέγεται αυτό το όπλο του Wesker που ξεκλειδώνεις. Onimusha για PlayStation 2, Guide, Stupid Invaders, Matt Hoffman's Pro BMX για PlayStation 1, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Πάλι η ίδια η διαφήμιση πίσω με το Advance το πρώτο. Και εδώ έχουν περάσει τα χρόνια, 2007, τεύχος 132, 6,95 ευρώ, δώρο DVD λέει, με βίντεο trailers διάφορα προφανώς. Στο επόμενο τεύχος, δεν μας λέει τι. Α, διαφήμιση Wii εδώ, της Nortec. Μάλιστα. Τεύχος 133, Μάρτιος του 2007, πάλι εδώ βλέπω δώρο DVD. Αφιέρωμα λέει στο πολυαναμενόμενο μηχάνημα της Sony, το PS3. Όπα, ημερολόγιο. Σνες, τι είναι αυτό, ωραίο αρθράκι. Το περιοδικό είναι πλέον πιο μικρό, πιο απλό. Το layout δεν είναι τόσο εντυπωσιακό. Ξενίζει λίγο, μου ξενίζει συγκριτικά με τα περασμένα. Πιστεύω και σε εσάς. Αρκετά πιο λεπτό. Ήταν η συρρήκνηση της εποχής δηλαδή. Και τελευταίο τεύχος λοιπόν για σήμερα, μετά από σχεδόν 50 λεπτά επεισοδίου. Τεύχος 137, 7ος 2007, 5,95 η τιμή. Tomb Raider Anniversary, κάτω εδώ, Forza 2 για 360, παιχνιδάρα το Forza, εδώ, διαφήμιση της Hall. Τι να είναι αυτά άραγε, God of War παιδιά εδώ, οδηγός στρατηγικής, όπα, ημερολόγιο, α, τι ωραία πραγματάκια είναι αυτά. Ενώ η μάχη μενόταν ανάμεσα, λέει, στην Nintendo και τη Sega μέσω της σύγκρισης Mega Drive και Super NES αντίστοιχα, στον ανεκμετάλλευτο τότε το μέτρο φορητών κονσολών και ραχούσε η παρουσία ενός μόνο συστήματος που έμενε να μην χάσει ποτέ το προβάδισμα,
και να προσφέρει αργότερα στην Nintendo βαθιές ανάσες σε περιόδους που πλέον είχε πάψει να κυριαρχεί στην οικιακή αγορά. Ο εκ λοιπόν Gunpei Yokoi, ο ιδιοφυής hardware engineer της Nintendo που βρίσκεται πίσω από το Game Boy, ναι, που είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Α, οπότε δηλαδή εδώ υπάρχει κάτι έτσι σαν αναμνήσεις στα ρετρό τότε το 2007, οι console wars εποχές. Μάλιστα, μικρό βέβαια το αφιέρωμα, αλλά καλοδεχούμενο. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο, πρώτο επεισόδιο της σεζόν. Ένα χαλαρό επεισόδιο, έτσι να θυμηθούμε λίγο κάποια περιοδικά από τα εξώφυλλα, να θυμηθείτε και εσείς παρέα με μένα, να νοσταλγήσετε λίγο, να γουστάρετε αυτά έτσι τα σκηνικά που υπήρχαν κάποτε. Ο τύπος για τα αγαπημένα μας video games που δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει, τώρα υπάρχουν τα κανάλια στο YouTube και τα άρθρα, για να μην πω ότι και τα forums για αυτά έχουν τελειώσει. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, κλασικά τα ίδια πράγματα πάντα, περιμένω ένα like, περιμένω ένα σχόλιο, κάποια ανάμνησή σας για κάποιο περιοδικό, αν το θυμάστε κι εσείς, ότι γενικά θα ήθελα να δω έτσι μια ιστοριούλα που ανυπομονούσατε κι εσείς να βγει κάποιο τεύχος, το αγαπημένο σας ποιο ήταν, Games, Game Pro, δεν ξέρω κτλ. Που περιμένατε πάντα να το πάρετε, τι περιμένατε να βλέπετε, τι βλέπατε τελικά. Γενικά θέλω να δω σχολιάκια σας για αυτές τις όμορφες εποχές. Μην ξεχάσετε το subscribe όσοι είστε νέοι στο κανάλι και όσοι φυσικά παρακολουθείτε το κανάλι και δεν έχετε κάνει subscribe, δεν υπάρχει λόγος να μην δεν κάνετε για να μεγαλώσει αυτή η παρέα και να ξεκλειδωθούν και κάποια άλλα πράγματα σύντομα και μελλοντικά. Λοιπόν, Νίκος Console Hunter, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι οι παραλαβές του καλοκαιριού, και μέχρι τότε να μην ξεχνάτε να περνάτε καλά, να είστε όλοι καλά και keep collecting!